Είπαμε ότι αφού είναι έτσι τα πράγματα, αντί να καθίσουμε άνετα στις θέσεις μας και να διαφορήσουμε, κάνουμε στο άλλο μεγάλο συγκροτημένο κόμμα και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα μία πρόταση πανεθνικής συνεργασίας. Έρχεται η κυρία Παπαρίγα, μας λέει: εμένα δεν με ενδιαφέρει, θέλω να φύγει ο καπιταλισμός και να έρθει ο κομμουνισμός. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε του θέματος αυτού και δεν είναι κατά την άποψή μας του καιρού. Έτσι. Έρχεται ο κύριος Τσίπας, λέει: να φύγετε με ελικόπτερο, θα σας ακούσουμε στο ξύλο, θα σας πετάμε αυγά και γιαούρτια και είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και αυτό και πολύ ωραία φασαρία, λέει: ωραία καιρή. Έτσι. Λοιπόν, και έρχεται ο κύριος Καρατζαφέρης και παίρνει την γνωστή θέση ότι με τα δύο κόμματα μπορεί να συνεργαστεί. Όλα εξαρτώνται από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς απορρίπτει τη συνεργασία. Τι άλλο να κάνουμε εμείς, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κάναμε ένα σχηματισμό και προσπαθούμε να δώσουμε μια ανταπόκριση, να δείξουμε μια ανταπόκριση στις κριτικές του κόσμου που έχουν διατυπωθεί προς ορισμένες κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ναι. Όταν η εφημερίδα του Λέντορμαν να βγουν στον δρόμο θριαμβευτικά, όταν ο αρχηγός του λέει στη Βουλή θα φύγετε νύχτα κτλ. Αυτό είναι μια καθοδήγηση και κατεύθυνση προς τους τραμπούκους. Είναι το κόμμα που ενισχύει αυτήν την τραμπούκικη εκδοχή της πολιτικής. Έπρεπε το κοινοβουλευτικό κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ να καταγγείλει τους τραμπούκους. Να πει ότι εμείς καταγγέλνουμε τους τραμπούκους. Να πει ότι όπου είναι οι δικοί μας οι οπαδοί, διώχνουν τους τραμπούκους. Δεν μπορούν οι δημοσίοι υπάλληλοι να επηρεάσουν τον πολίτη προς μια κατεύθυνση, γιατί δεν είναι μια κατεύθυνση οι δημοσίοι υπάλληλοι. Αλλά κι αν ακόμα το πούμε έτσι, έτσι, να περιοριστεί η μονιμότητα. Εν τη εννοία, με την αρχική έννοια του νομοθέτη και του συνταγματικού ιδιαίτερα νομοθέτη, στα αυτά που είναι καθοριστικά. Αστυνομικός, στρατιωτικός, διπλωματικός, άντε να βάλουμε και τον εκπαιδευτικό,